Συνεχίζοντας τα οδηπορικά μας στο δίκτυο του Ποδονύφτη, που είχαμε έτσι αρκετό καιρό να τον ακουμπήσουμε, αν και αγαπημένος ο Ποδονύφτης, γιατί όσο πιο αδικημένο είναι από τάμι, τόσο πιο αγαπημένο. Βρισκόμαστε σήμερα στο ρέμα Σαπφούς, στο τέλος του ανοιχτού του τμήματος που έρχεται από το Μαρούσι, στο ύψος του ΟΑΚΑ. Εδώ ακριβώς υπογειοποιείται και αυτό ακριβώς το τμήμα θα δείξουμε σήμερα, το υπόγειο τμήμα του ρέματος Σαπφούς που έρχεται από το Μαρούσι και ξεκινάει από αυτό εδώ το σημείο, ακριβώς το σημείο δηλαδή που τελειώνει το ανοιχτό τμήμα του. Εδώ λοιπόν υπόγειο ρέμα Σαπφούς σήμερα, πάμε να δούμε τι θα δούμε πάλι και σε αυτό το υπόγειο. Στην πορεία μας προς τον υπόγειο Ποδονύφτη, τη συμβολή του ρέματος Σαπφούς με τον υπόγειο Ποδονύφτη. Μπήκαμε λοιπόν στο υπόγειο, εδώ ακριβώς, με μια μικρή κατηφορίτσα το νερό, πάρα πολύ νερό από το ανοιχτό, κυλάει εδώ, αγωγή ομβρίων ρίχνουν το νερό τους, καθόλου το μήκος της υπογειοποίησης, η οποία είναι σε αυτό το σημείο ένας ορθογώνιος κυβωτοειδής οχετός και ξεκινάμε το περπάτημα μέσα σε αυτόν τον αγωγό. Λοιπόν, αυτός ο κυβωτοειδής οχετός έχει μεγαλύτερο πλάτος από ύψος. Το άνοιγμά του είναι περίπου 4 μέτρα, το ύψος του 2,5. Τα νερά που περπατάμε και κυλάνε είναι πεντακάθαρα. Οπτικά δηλαδή, δεν υπάρχει εμφανής ρύπανση. Όχι ότι μπορείς να τα πιείς κιόλας. Αλλά είναι δροσερά, είναι κρύα. Καθαρά, δεν μυρίζει τίποτα, είμαστε και κοντά στην είσοδο, έτσι κι αλλιώς. Το οξυγόνο είναι μια χαρά. Και προχωράμε προς την συμβολή με τον Ποδονύφτη. Εκεί θα τελειώσουμε και το σημερινό υπόγειο διπορικό. Θα δείξουμε το τμήμα του ρέματος Σαπφούς, το υπόγειο τμήμα από το ΟΑΚΑ, όπως είπαμε, μέχρι τη συμβολή του με τον υπόγειο Ποδονύφτη. Και μετά από μια μεγάλη ευθεία αρχίζει η πρώτη καμπύλη προς τα δεξιά. Πλέον το φως της εισόδου δεν φαίνεται καθόλου. Η είσοδος, η οποία όπως είπαμε είναι στο το ΆΚΑ, περίπου στο ύψος της Σπύρου Λούι, 500 μέτρα πιο βόρεια, πίσω από το Golden Hall. Είναι το, άμα το αναζητήσει κάποιος στο Google Earth, θα δει μια πρασινάδα που τελειώνει σε αυτό το ύψος. Είναι το ρέμα Σαπφούς, το οποίο από το σημείο που ξεκινήσαμε γίνεται υπόγειο και άρα τελειώνει και η πρασινάδα. Ξανά ευθεία λοιπόν, ίδιες διαστάσεις, ίδιος κυβωτοειδής οχετός. Προχωράμε πάντα προς τα Κατάντη. 269 μέτρα από την είσοδο. Καμπύλη προς τα αριστερά και ξανά μια ευθεία. Το νερό καλύπτει σχεδόν όλο το πλάτος της Κήτης. Καθαρό όπως είπαμε. Και η Κήτη είναι η μοναδική πλευρά του κυβωτοειδούς οχετού που έχει φθορές, λόγω του ότι κυλάει το νερό έχουν αλλοιωθεί πάρα πολύ τα μπετά της Κήτης. Προβλήματα δεν εντοπίζονται στα πλευρικά τοιχεία και στην οροφή, τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο. Εδώ υπάρχει μια μικρή ανισοσταθμία στην οροφή, πιθανό ένας κάθετος δρόμος, μια παλιά μικρή γέφυρα. Αγωγή ομβρίων, ρίχνουν τα νερά τους μέσα εδώ, στρογγυλή, μεγάλη, μικρή, πολλαπλών διαστάσεων, όπως αυτός εδώ, ένα μέτρο άνοιγμα. Ακούγονται τα αυτοκίνητα από πάνω. Εδώ έχουν έρθει μπάζα και έχουν σταματήσει εδώ. Αυτά δημιουργούν γενικά προβλήματα στη ροή του νερού και άρα αυξάνουν τον πλημμυρικό κίνδυνο. Αυτά είναι που λέμε ότι πρέπει να καθαρίζονται για να μην μειώνεται πρακτικά η διατομή του αγωγού, δηλαδή ο όγκος του νερού που μπορεί να προχωρήσει προς τα Κατάντη.
Τα κατάντι πάντα είναι προς τη θάλασσα, τα ανάντι πάντα προς το βουνό. Επειδή έχει γίνει και σχετική συζήτηση σε προηγούμενα βίντεο για την ορολογία, την υδραυλική. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν τρεις αγωγοί που έρχονται από δεξιά και μυρίζει, εδώ κάτι έρχεται. Όπως βλέπουμε, μάλλον από το μεσαίο αγωγό, βλέπουμε εδώ την ανάπτυξη ευτροφισμού και από αυτόν τον αγωγό. Πάντως από αυτούς τους αγωγούς έχουμε παράνομες ρήψεις. Βλέπουμε εδώ και τα ίχνη, τα διαχρονικά στατιχεία, και υπάρχει μια πηγή ρήπανσης η οποία είναι μικρή αυτή τη στιγμή, σχεδόν ανύπαρκτη. Απλά η μυρωδιά υπάρχει, δεν πέφτει κάτι, τα νερά είναι καθαρά. Αλλά παρόλα αυτά εδώ εντοπίσαμε και πάλι σε ένα υπόγειο ρέμα μια παράνομη πηγή ρήπανσης. Αγωγοί ομβρίων φέρνουν τα νερά από τους δρόμους. Προχωράμε. Σε αυτό το σημείο πάμε λίγο προς τα δεξιά, όχι με καμπύλη, αλλά με μία μικρή γωνία. Ορθογωνικός αγωγός πάντα. Δεν έχουν αλλάξει ούτε το σχήμα, ούτε οι διαστάσεις του αγωγού. Περπατάμε προφανώς σε μία συνεχόμενη, ελαφρώς κατηφορική κλίση. Γι' αυτό άλλωστε κυλάει και το νερό. Και πλησιάζουμε σε μία καμπύλη αριστερή, έντονα αριστερή. Σχεδόν 90 μοίρες μπορούμε να πούμε. Είμαστε μέσα στην καμπύλη ακόμα. Δεν υπάρχει ευθεία σε αυτό το σημείο. Και με το που τελειώνει αυτή η καμπύλη αριστερή, μετά από μια μικρή ευθεία, ξανά στροφή δεξιά. Ένα σίγμα πρακτικά σε αυτό το σημείο. Ένα εσάκι. Νερά από παντού, από πάνω. Βλέπουμε εδώ πως κυλάνε. Έχουν αφήσει και το διαχρονικά του ίχνη. Και εδώ δημιουργούνται σταλακτίτες από πίσω. Στο εσάκι είμαστε πάντα, στο τέλος του, νερά από παντού στάζουν εδώ, από όλο το ταβάνι, από τα φρεάτη, από πάνω, μεγάλης εισόρευσης νερού, στο εσάκι αυτό του αγωγού. Και ξανά ο κλασικός ορθογώνιος αγωγός ευθεία. Νερά παντού, στην κήτη πλέον. Εδώ ένα ιδιαίτερο φούσκωμα του τοίχου. Και προχωράμε. Πάντα προς τα κατάντι. Εδώ η κοιτόστρωση έχει χάσει πολύ μπετό, έχει εμφανιστεί οπλισμό στα σίδερα. Η φθορά δηλαδή της κήτης είναι πολύ έντονη και πάνω σε αυτά τα σίδερα κλασικά κολλάνε σκουπίδια και φερτά υλικά. Ήτανε το τμήμα της κήτης με τη μεγαλύτερη έτσι, ζημιά. Και στροφή πάλι με καμπύλη προς τα δεξιά. Μόνιμα κατηφορική κλίση, μόνιμα νερό, ακούγεται κιόλας. Περπατάμε μόνιμα μέσα σε νερό. Περίπου 90 μοίρες, ούτε 90 μοίρες, λίγο πιο λίγο. Στροφή προς τα δεξιά και πάλι περπατάμε σε ευθεία. Και εδώ τώρα φτάνουμε σε ένα ιδιαίτερο σημείο, το νερό πάντα αρκετό, κυβωτοειδής οχετός, και εδώ δεξιά υπήρχε κάτι κάποτε που έκλεισε ή κάτι πήγαν να κάνουν και το αλλάξανε. Πάντως το πιο πιθανό είναι να υπήρχε ένας αγωγός που τον καλύψανε, γιατί τον, όπως βλέπουμε, τον χτίσανε εδώ με πέτρα. Από εδώ ερχόταν κάτι. Και προς τα κάτω, προς τα κατάντι, προς τη συμβολή με τον ποδονύφτη πηγαίνουμε.
μέσα στο υπόγειο ρέμα της Σαπφούς. Μετά από το σημείο εκείνο με τον παράξενο τοίχο, περπατάμε σε μία ατελείωτη ευθεία, πάντα μέσα σε ορθογώνιο και βοτοειδιόχετο. Πλέον τα σημεία φθοράς της Κήτης είναι πάρα πολλά, σχεδόν συνεχόμενα. Ο οπλισμός έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλά σημεία. Τα σίδερα δηλαδή που έχουν μπει μέσα στο τσιμέντο, τα οποία όπως είπαμε κρατάνε σκουπίδια που βλέπουμε εδώ διαχρονικά, και ψάχνοντας τα κάποιος μπορεί να βρει αρκετά εντυπωσιακά πράγματα ρετρό περασμένων δεκαετιών. Και μέσα σε αυτή την τεράστια ευθεία φτάνουμε σε μια συμβολή δύο κλάδων. Πάμε πρώτα να δείξουμε τον μικρό, ένας παλιός οειδής οχετός. Και ένας κυβωτοειδής οχετός, ο οποίος φέρνει τα νερά του μέσα στο ρέμα Σαπφούς. Για να έχει τέτοιο μέγεθος, παλιότερα υπήρχε ένα μικρό ρεματάκι σίγουρα εδώ, το οποίο έγινε και αυτό υπόγειο, μια τεράστια ευθεία από αυτό το σημείο και μετά. Παραμένουμε στο κεντρικό αγωγό, στο υπόγειο ρέμα Σαπφούς, να τα δείξουμε άλλη μια φορά. Από εδώ ερχόμαστε, εδώ είναι μια συμβολή και εκεί είναι ο οειδής οχετός. Προχωράμε λοιπόν και πάλι προς τα Κατάντη. Άλλος ο οειδής οχετός, γιατί έχει σχήμα ανάποδο αυγού, να το ξαναπούμε γι' αυτό. Εδώ μέσα λιμνάζοντα ύδατα, δεν μυρίζουνε. Προχωράμε στο κεντρικό αγωγό πάλι. Πάντα σε αυτή την ευθεία, πάλι εδώ έχουν φύγει τα μπετά, έχουν εμφανιστεί τα σίδερα και τα σίδερα κρατάνε τα σκουπίδια. Άλλα σίδερα τα οποία έχουν καταλήξει μέσα εδώ στο ρέμα, παλιά καρότσια όπως βλέπουμε εδώ πλέον σκουριασμένα, καρότσια σούπερ μάρκετ. Πολλές φθορές στην Κήτη. Και μετά από αρκετή ώρα αυτή η ατελείωτη ευθεία τελειώνει, όπου αρχίζει μια ελαφρά καμπύλη προς τα αριστερά, στην οποία περπατάμε ακριβώς τώρα. Εδώ στην Κήτη έχει φύγει τελείως το μπετό και εμφανίζονται πάλι οι πέτρες και τα χώματα της κανονικής Κήτης. Εδώ ένας άλλος αγωγός ομβρίων. Και πάλι μια ευθεία ορθογώνιος αγωγός. Φρεάτιο επίσκεψης, μια κατσαρίδα, σχάρα, σκάλες. Αυτά είναι τα φρεάτια επίσκεψης. Είναι φρεάτια τα οποία ανοίγονται, σηκώνεις τη σχάρα, κατεβαίνεις από τις σκάλες και επισκέπτεσαι τον υπόγειο αγωγό για να κάνεις αυτοψίες, για να κρίνεις αν θέλουν καθάρισμα ή όχι η αγωγή. Κάτι που διαπιστώνουμε ότι πρέπει να γίνεται πιο συχνά, ή για να πούμε την αλήθεια πρέπει να αρχίσει να γίνεται, γιατί δεν γίνεται ποτέ στα υπόγεια. Προχωράμε λοιπόν προς τα Κατάντη, συνεχίζουμε πάντα. Στο βάθος ακούγεται πολύ έντονος ήχος νερού, ο οποίος προφανώς είναι από τον μικρό καταρακτάκο που βρίσκεται στο τέλος της υπογειοποίησης του ρέματος Σαπφούς. Θα τον δείξουμε σε λίγο, καθότι φτάνουμε στο τέλος. Και εκεί, λόγω της ανισοσταθμίας, πέφτει το νερό και κάνει θόρυβο. Ακούγεται αυτός ακριβώς ο θόρυβος. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ ακριβώς στη συμβολή με τον Ποδονύφτη. Μπροστά μας αυτό το άνοιγμα είναι ο Ποδονύφτης. Θα το δείξουμε να το καταλάβουμε καλύτερα. Εδώ είναι η ανισοσταθμία που λέγαμε, αυτό το τυχαλάκι ύψος περίπου ενός μέτρου. Μέσα σε αυτό το πλαστικό αγωγό, ο οποίος μάλλον είναι ακαθάρτον αλλά έχει σπάσει, πέφτουν τα νερά, όλα τα νερά που έρχονται από το ρέμα Σαπφούς, και από εδώ καταλήγουν εκεί μέσα σε μια τρύπα και πέφτουν από εκεί κάτω.
Πάμε προς τα κάτω να το δείξουμε καλύτερα. Να το πιο αρουραίος. Μόνιμος κάτοικος εδώ. Εδώ είναι η φωλίτσα του. Τον τρομάξαμε, κρύφτηκε. Λοιπόν, όλα τα νερά που έρχονται από το ρέμα Σαφούς, το οποίο είναι αυτό εδώ που περπατήσαμε μόλις, έρχονται, πέφτουν μέσα σε αυτόν τον αγωγό, το μικρό, το πλαστικό, 20 πόντων, και πέφτουν εκεί μετά. Και από εκεί καταλήγουν, αυτό είναι το τοιχείο εδώ που λέμε της ανισοσταθμίας, και από εδώ κυλάνε μερικά μέτρα ακόμα και πέφτουν στον υπόγειο Ποδονύφτη εδώ ακριβώς. Αυτό το άνοιγμα που βλέπουμε είναι το μεσόβαθρο του Ποδονύφτη και εδώ είναι ο περίφημος Ποδονύφτης. Ακριβώς στη συμβολή με το ρέμα Σαφούς, μια πολύ μεγάλη λίμνη εδώ νερού. Και πάμε για το τελευταίο πλάνο του ρέματος Σαφούς. Εδώ ακριβώς λοιπόν ενώνεται με τον υπόγειο Ποδονύφτη. Εδώ είναι το δεξιό σκέλος του Ποδονύφτη, το μεσόβαθρο, ένα βάθρο, ένα τσιμεντένιο βάθρο στη μέση, γι' αυτό λέγεται μεσόβαθρο, και το αριστερό σκέλος του Ποδονύφτη. Εδώ υπάρχει και μια οροφή με υψομετρική διαφορά. Σε αυτό εδώ ακριβώς λοιπόν το σημείο, όπου υπάρχουν πολύ σημαντικές φθορές του υπόγειου Ποδονύφτη, έχουν φύγει τα πετά, έχουν δημιουργηθεί υπόγειες λίμνες, όπως αυτή εδώ, η οποία έχει βάθος τουλάχιστον 2 μέτρα σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι τα νερά του Ποδονύφτη που έρχονται από ψηλά, από τη Φιλοθέη. Και εδώ ακριβώς συμβολή ρέμα Σαφούς με Ποδονύφτη. Άλλη μία λίμνη στα υπόγεια. Και συνεχίζει προς τα κάτω. Το τμήμα αυτό του Ποδονύφτη φυσικά το έχουμε δείξει αρκετά χρόνια πριν, ανεβαίνοντας από τα Κατάντη, από τη Νέα Χαλκιδόνα δηλαδή, προς τη Φιλοθέη, προς τα Ανάντη. Εδώ λοιπόν τελειώνει αυτό το διπορικό του ρέματος Σαφούς, του υπόγειου τμήματος του ρέματος Σαφούς, μέχρι εδώ, μέχρι τη συμβολή του με τον Ποδονύφτη.